Η επόμενη καλημέρα της εκπομπής θα πάει στον αναπληρωτή, τομεάρχη, υπεύθυνος τομέας πολιτικής ευθύνης, έτσι είναι ο πλήρης τίτλος, οικονομίας πάντα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος στις εκλογές στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, πρέπει να λέμε και τις περιφέρειες τώρα, διότι αργά ή γρήγορα εκλογές θα έχουμε κάποια στιγμή, δεν μπορούν να απαγορευτούν, ελπίζω δηλαδή. Και μιλάω για τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα κύριε Μηταράκη. Καλησπέρα σας ημέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Να προσθέσω εκ των στενών συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά, γι' αυτό και του ζήτησα και τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μου, να κάνω μια κουβέντα για το τι ακριβώς κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι σε μια κυβέρνηση την οποία στηρίζει, είναι σε μια κυβέρνηση που μπήκε επειδή την πίεσαν να μπει, και από εκείνη την ημέρα πολλά από τα στελέχη της δεν θέλουν ούτε τον εαυτό τους στον καθρέπτη να κοιτούν. Είναι σε μια κατάσταση απεμπολισμού της αντιμνημονιακής λογικής, την πιστεύει ακόμα την αντιμνημονιακή της λογική, πριονίζει την καρέκλα του κυρίου Παπαδήμου, στηρίζει τον Πρωθυπουργό και τον ειδικό σκοπό που έχει αυτή η κυβέρνηση. Τι ακριβώς κάνει? Είναι, λέει, σαν το διάβαζα κάπου, σαν το γεφύρι, λέει, της Σάρτας η τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Ο λιμερής χτίζει μία συνένεση, το βράδυ την γκρεμίζει. Τι λέτε εσείς? Νομίζω η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό που έκανε από την πρώτη μέρα. Σε αντίθεση με το Πασόκ που δεν διαπραγματεύτηκε και σε αντίθεση με την αριστερά που λέει όχι σε όλα, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν μέτρα που κάνουν καλό στον τόπο και αυτά τα στηρίζουμε. Αναγνωρίζουμε ξεκάθαρα την ανάγκη να αλλάξουμε πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Η κρίση που ζούμε σήμερα δεν ήρθε μόνη της. Ήρθε από λάθος επιλογές 30 ετών. Άρα είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν σοβαρές αλλαγές. Δεν σημαίνει όμως ότι το μείγμα πολιτικής, το πακέτο που δεχτήκαμε, αυτό που ο ίδιος ο Βενιζέλος είπε το Δεκέμβριο ότι το DNA του μνημονίου μας οδηγεί σε αδιέξοδο, αυτό που είπε καθυστερημένο ο κ. Βενιζέλος, αυτό λέμε από την πρώτη στιγμή. Ότι όταν η οικονομία έχει οδηγηθεί στην ασφυξία, η κοινωνία, οι Έλληνες στα όρια αντοχής τους, δεν μπορείς σε αυτό το οικονομικό κλίμα να πετύχεις οικονομικούς στόχους. Όταν η οικονομία δεν δουλεύει, όταν ο κόσμος δεν έχει δουλειές, τα μαγαζιά κλείνουν, οι άνεργοι αυξάνουν, τα εισοδήματα πέφτουν, από πού θα κλείσει η περίφημη τρύπα του προϋπολογισμού? Από εισοδήματα που δεν υπάρχουν. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κύριε Μηταράκη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος ο κ. Σαμαράς, μαζί με όλο το επιτελείο του, στο οποίο ανήκετε, αποφασίσατε να μπείτε σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει 90% τους υπουργούς του Πασόκ, δηλαδή όλους αυτούς τους υπουργούς, τους οποίους καταγγέλλεται επί δύο χρόνια ότι έχουν οδηγήσει τη χώρα εκεί που την έχουν οδηγήσει, ξεχνώντας βεβαίως την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τι έκανε εκείνη για να μην είναι η χώρα τώρα εδώ. Και λέτε, ομνύεται ότι εργάζεστε για την επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, να γίνει το κούρεμα, να γίνει εκείνο και μετά να κάνουμε εκλογές. Αλλά την ίδια ώρα αυξάνεται 15% η ΔΕΗ, συνεχίζουν τα λουκέτα στην αγορά, συνεχίζει να μην έχει ο κόσμος να τρώει και να τρώει στα σίτια της εκκλησίας και στα σκουπίδια. Μου το εξηγείτε λίγο αυτό πώς σας συμβαίνει ακριβώς? Σας θυμίζω την τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο τόπος τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, με την ιστορία με το δημοψήφισμα. Για πρώτη φορά ως χώρα αμφισβητήσαμε επίσημα την ευρωπαϊκή προοπτική μας, η οποία είναι απαραίτητη για αυτόν τον τόπο και στρατηγικά και πολιτικά και οικονομικά. Αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική δεν μπορούσαμε να τη ρισκάρουμε, άλλοι τη ρισκάρανε. Αναγκάστηκε λοιπόν εκείνη τη στιγμή να κινηθεί ταχύτατα ο Σαμαράς και να πετύχει τα εξής πράγματα. Πρώτον, να φύγει ο Παπανδρέου άμεσα. Πλέον βλέπουμε τα ίδια τα στελέχη του Πασόκ τώρα όλοι λένε ότι ήταν αποτυχημένη τουλάχιστον η Πρωθυπουργία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, να μην γίνει αυτό το δημοψήφισμα. Έφυγε ο Παπανδρέου και ήρθε ο Παπαδήμος. Έχει αλλαγή η πολιτική που καταγγέλατε τότε? Θα δούμε. Είναι άλλη. Κοιτάξτε, θα δούμε τι τελικά θα ακουστεί τις επόμενες εβδομάδες. Γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούν κάποιοι να ανοίξουν μέτωπα τα οποία δεν υποτίθεται είναι στη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών. Αυτή η κυβέρνηση. Μα έχει ξανασυμβεί, κύριε Μηταράκη, αυτό. Είναι μόνιμο. Ο κόσμος ακούει. Ή θα σου κόψω τη σύνταξη ή θα φτωχεύσεις. Ή θα σου κόψω το μισθό ή θα εξαφανιστείς. Ναι. Ή θα σου κόψω το μεροκάμα του ή θα διαλυθείς. Αυτό δεν ακούμε δύο χρόνια. Αυτό δεν έχει καταγγείλει ο κ. Σαμαράς και όλοι εσείς. Αυτή τη διλημματική εκβιαστικού χαρακτήρος πολιτική του Πασόκ, η οποία ακολουθείται και τώρα. Την ίδια δεν έχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Παπαδήμος δεν θα είναι μια πολιτική συνέχεια του κ. Παπανδρέου. Ότι ο κύριος Παπαδήμος, έχοντας την εμπειρία του οικονομολόγου,
θα αντιληφθεί και πιστεύω ότι έχει ήδη αντιληφθεί την ανάγκη να βγει η ελληνική οικονομία από τη βαθύτατη ύφεση. Εμείς αυτά τους εκβιασμούς δεν τους έχουμε δεχτεί. Μιλάω χρησιμοποιώντας ήρεμες λέξεις, αλλά είναι ξεκάθαρη η στάση μας ότι δεν δεχόμεθα περιττέρω ζώντιες περικοπές, πρώτον γιατί είναι κοινωνικά άδικες και δεύτερον, αν θέλετε να μιλήσουμε και τη γλώσσα των αριθμών, γιατί είναι οικονομικά αναποτελεσματικές. Σε αυτή τη γλώσσα θα πάμε, κύριε Μηταράκη, επιτρέψτε μου, θα πάμε σε αυτή τη γλώσσα και θα σας δοθεί ο χρόνος να το εξηγήσετε αυτό, αλλά αφού πρώτα ακούσουμε για την 9.30 τους τίτλους ειδήσεων του Flash και θα επιστρέψω από εκεί που σταματάμε να συνεχίσετε. Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, πρωινό Σαββάτου 7 Ιανουαρίου 2012. Συντονισμένοι πάντα είστε με την αγαπημένη ραδιοφωνική σας συχνότητα, τον Flash του 96. Στο μικρόφωνο Κωστής Παράς και επιστρέφω στη συζήτησή μου με τον αναπληρωτή υπεύθυνο τομέα πολιτικής ευθύνης οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας στις εκλογές που κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γίνουν, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Κύριε Μηταράκη, μου εξηγούσατε ότι όχι μόνο με τη γλώσσα της πολιτικής προσέγγισης αλλά και της αριθμητικής, μαθηματικής, οικονομικής γλώσσας βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ασφαλιστικά ταμεία με το να κόβουμε συντάξεις όπως τώρα, ας πούμε, που στο τραπέζι διαπραγματεύσεων είναι το κόψιμο των επικουρικών συντάξεων και με το οποίο διαφωνεί κάθετα η Νέα Δημοκρατία. Μας τα είχατε και μία τρία στελέχη δικά σας, ο κ. Ζαρίδης, ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Νικολόπουλος, συνάντηση με τον κ. Κουτρουμάνη. Μετά τη συνάντηση, το ρεπορτάζ έλεγε ότι πάει πίσω αυτή η ιστορία, γιατί χρειάζεται χρόνος για να μελετηθούν τα δεδομένα, να βρεθούν εκείνες οι οικονομικές μελέτες που δεν έχουν γίνει ή που έχουν γίνει αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί και μελετηθεί αρκούντος. Εγώ όμως άκουσα χθες την κυρία Δρέτα, τη γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης, να λέει από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ότι εάν δεν κάνουμε μέχρι 15-16 του μηνός που έρχεται η Τρόικα όλα όσα πρέπει και την περικοπή των επικουρικών, τότε τον Απρίλιο το ΙΚΑΤΕΑΜ δεν θα έχει να δώσει συντάξεις. Και το έχω ξανακούσει αυτό δηλαδή, ή τώρα ή καΐκατε. Λοιπόν, τι λέτε σε αυτό? Άκουσα την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να αναφέρει ότι αν δεν γίνουν οι περικοπές επικουρικές, τότε το ΕΤΑΜ θα αντέξει μέχρι τον Μάρτιο. Μάρτιο, ναι. Αν κάνουμε τις περικοπές, προτείνει μέχρι πότε θα αντέξει, μέχρι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Και τότε τι θα πούμε συνταξιούχος, θα κόψουμε άλλο ένα 20%. Την ανικανότητα των υπευθύνων να διαγνώσουν έγκυρα τα προβλήματα που δημιούργησε η πολιτική τους, δεν μπορούμε καταρχήν να τη φορτώνουμε πάντα στην πλάτη των συνταξιούχων. Έχουν ήδη γίνει δύο περικοπές επικουρικές και με τη μείωση του αφορολόγητου ουσιαστικά γίνει μια τρίτη περικοπή. Τώρα ουσιαστικά πάμε για τέταρτη. Ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, άρα δεν ξέρουμε ποια είναι η επίπτωση αυτής της αναδιάρθρωσης στα ταμεία των επικουρικών, υπάρχουν διάφορες συζητήσεις για ενοποίηση ταμείων για να μειώσουμε λειτουργικά κόστη. Μελέτη δεν έχει γίνει. Γιατί πρώτα νοικοκυρεύεις το σπίτι σου. Το να κόψεις συντάξεις είναι η έσχατη λύση, την οποία τις τελευταίες μήνες τη βάλαν σαν πρώτη, και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας. Αλλά οι επικουρικές συντάξεις από τι υποφέρουν σήμερα? Υποφέρουν από τη βαθύτατη ύφεση. Δηλαδή από ένα κυκλικό πρόβλημα. Ένα κυκλικό πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζεις με διαρθρωτικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Το αντιμετωπίζεις με μέτρα τόνωσης αγοράς. Να σας πω κάτι. Αν δεν δουλεύει κανείς σε αυτόν τον τόπο σε δύο χρόνια, κανένα ταμείο δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να απελευθερώσουμε ξανά τη δημιουργικότητα των Ελλήνων. Δεν έχει κανείς συζητήσει για το πώς θα βάλουμε μπρος πάλι αυτήν την οικονομία. Εγώ ξέρω από το σπίτι μου ότι όταν έχεις προβλήματα οικονομικά, προσπαθείς να δουλέψεις περισσότερο. Αυτό πρέπει να κάνουμε και ως τόπος. Να δουλέψουμε καλύτερα, να δουλέψουμε περισσότερο. Το λέτε λοιπόν αυτό, το εξηγείτε. Το λέτε αυτό λοιπόν, το εξηγείτε εσείς, ο κύριος Σαμαράς, τα υπόλοιπα στελέχη, το λέτε μέσα από τις ραδιοφωνικές συχνότητες, μέσα από τις τηλεοπτικές συχνότητες, στις ομιλίες, στις εκδηλώσεις. Το είπατε στους Τροϊκανούς, το λέτε στην κυβέρνηση και στον κύριο Παπαδήμο, το έχετε πει στους πάντες, για να δανειστώ από την τελευταία ομιλία του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας προς τα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας του κόμματος. Έχετε λοιπόν όλους ενημερώσει. Και έχετε πει ότι είναι και κόκκινη γραμμή, και εγώ που έχω πει, λέει ο Σαμαράς, ότι θα αποκαταστήσω, εάν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία κερδίσει εκλογές και είμαι κυβέρνηση, την σύνταξη τη χαμηλή, πώς θα δεχτώ περικοπή συντάξεων? Ωραία. Και έρχεται λοιπόν στις 16 του μηνός ο κύριος Τόμψεν, ο κύριος Μαζούχ, ο κύριος Μος
και τα άλλα παιδιά και, και λένε, λοιπόν, κόβεται τις συντάξεις γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει ούτε δανειακή σύμβαση ούτε 90 δισεκατομμύρια δραχμές που τα έχετε ανάγκη. Τι κάνετε? Εγώ δεν πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα μπορούσαν ποτέ να θέσουν κάτι τέτοια εκβιαστικά διλήμματα. Γιατί το έχουν ξανακάνει, κύριε Μηταράκη? Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα το ξανακάνουν? Πολλές φορές τα εκβιαστικά διλήμματα δεν ξέρω τελικά από πού προέρχονται. Και αυτό το άσπρο μαύρο δεν ισχύει στην οικονομία. Στην τι οικονομία. Εννοείτε, ότι δεν είναι οι ιδέες αυτές για τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων ιδέες της Τρόικας αλλά των κυβερνήσεων του Πασόκ, αυτό μου λέτε? Ιδέες υπάρχουν. Υπάρχει ένας διάλογος. Στην οικονομία δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Δεν υπάρχει ένας τρόπος για να φτάσει στο ένα αποτέλεσμα. Κανείς δεν το ισχύει ποτέ αυτό. Πόσες φορές καθίσατε στο ίδιο τραπέζι με τους Τροϊκανούς ως σημαντικό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου του κ. Σαμαρά? Μπήρατε με την εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τη δική του συνταγή, ακούνε και άλλα πράγματα σαν ιδέες και σαν προτάσεις? Θεωρώ ότι μπορείς ένα εμπεριστατευμένο διάλογο, φυσικά μπορείς να το κάνεις. Ποτέ βέβαια δεν το κάναμε ως κυβέρνηση. Αυτό το διάλογο το κάναμε πάντα ως αντιπολίτευση. Και ως γνωστόν, και το έχω πει από κάθε φορά που βγαίνω στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση, με την Τρόικα διαπραγματεύεται μόνο η κυβέρνηση του τόπου. Αυτό είναι το θεσμικά σωστό. Αυτό καταλαβαίνουν και αυτοί. Ότι αυτοί μιλάνε μόνο με την κυβέρνηση του τόπου. Μιλάνε με την αντιπολίτευση, ανταλλάσσουν ιδέες, αλλά οι διαπραγματεύσεις, οι ανταλλαγές λεπτομερών στοιχείων, αυτά γίνεται με την κυβέρνηση. Και έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και οποιαδήποτε άλλη ιδέα ακούγεται τελευταία να μην διαπραγματευτεί η κυβέρνηση, αλλά άλλοι σχηματισμοί, αυτά ουσιαστικά δεν είναι λύσεις εναλλακτικές που σε μια δημοκρατία μπορούμε να συζητάμε. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα μπορέσεις να εξηγήσεις στην Τρόικα τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας. Η Τρόικα μιλάει για θέμα ανταγωνιστικότητας στον ιδιωτικό τομέα. Να το δεχτώ ότι έχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε όμως από πού ξεκινάει το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Μήπως ξεκινάει από το φορολογικό καθεστώς που είναι ακριβό, είναι υποκειμενικό και διαρκώς αλλάζει? Μήπως αυτό το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας ξεκινάει από τις πολύ ακριβές ασφαλιστικές εισφορές? Δηλαδή, προσλαμβάνεις έναν υπάλληλο, του δίνεις 700 ευρώ στο χέρι που με αυτά οριακά ζει ο άνθρωπος, είναι στο όριο της φτώχειας και σένα στην εταιρεία σου κοστίζει τελικά ένα μισθιλιάρικο. Μήπως αυτά είναι τα μεγάλα θέματα? Μήπως ότι για να εξακολουθεί να πάρεις μια άδεια, όχι να ανοίξεις την εταιρεία σου, να αδειοδοτηθείς για το αντικείμενό σου, θες χρόνια? Μήπως αυτά είναι τα μεγάλα θέματα ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας? Ναι, αλλά εγώ αντί αυτά ακούω να κόψουμε το 13ο, το 14ο, να μειώσουμε το χαμηλότερο μισθό στον ιδιωτικό τομέα γιατί έτσι θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Και αυτά είναι ιδέες και συνταγή και παράγραφος συγκεκριμένη στην ίδια συνταγή των Τροϊκανών. Βεβαίως, να σας απαντήσω όμως κάτι σε αυτό. Κάθε οικονομία δεν είναι ίδια. Η ελληνική οικονομία πρώτον δεν είναι εξαγωγική. Μακάρι να ήταν. Δεν είναι ακόμα. Πρέπει να γίνει. Όταν είσαι εξαγωγική οικονομία, η αλλαγή του κόστους εργασίας επηρεάζει θετικά τις εξαγωγές. Εμείς όμως δεν είμαστε. Δεύτερον, όταν οι πρώτες ύλες τις παίρνεις από το εξωτερικό, σημαίνει ότι μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής σου δεν είναι ελληνικό. Παραδείγματος χάρη, παίρνουμε τα καύσιμα απ' έξω. Παίρνουμε πάρα πολλές πρώτες ύλες απ' έξω. Αυτό σημαίνει ότι η λύση που προτείνουν μερικοί οικονομολόγοι για τη μείωση του κόστους εργασίας, αν καταλάβεις τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας, πριν έχεις νέες επενδύσεις, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νέες εξαγωγικές επενδύσεις, δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Μου είπατε για τις περικοπές των συντάξεων και θα έλεγα ότι ήσασταν αναλυτικός και με πολλά επιχειρήματα που μπορούν να πείσουν. Αλλάζω εγώ γιατί. Να πω κάτι για τις επικουρικές. Ναι. Μειώνεις επικουρικές 100. Ναι. Από αυτό κατευθείαν ένα μεγάλο ποσοστό είναι χαμένα φορολογικά έσοδα, ανάλογα με το πόσο συνολικό εισόδημα έχει ο καθένας. Ένα ποσοστό της επικουρικής γίνεται στο κράτος. Ναι. Μετά πας και βγαίνεις στην αγορά, ψωνίζεις, πληρώνεις ΦΠΑ. Ένα επόμενο κομμάτι επιστρέφει στο κράτος. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν επειδή εσύ ξόδεψες κάτι παραπάνω. Και αυτοί γυρνάνε στο κράτος. Βάλε λοιπόν όλες αυτές τις δευτερογενείς επιπτώσεις που μέχρι στιγμής η κυβέρνηση σε κανένα μέτρο που πρότεινε και όταν έκανε αυτή τη ρητορική ερώτηση περί ισοδυνάμου, ποτέ δεν υπολόγισε το πραγματικό κόστος της πρότασης. Το πραγματικό κόστος λοιπόν δεν είναι το 100, είναι ένα μικρό πολλαπλάσιο. Αυτό είναι το ισοδύναμο πρέπει να βρεθεί. Ένα όμως από αυτά που έβαλα προηγουμένως στα ερωτήματά μου, το αφήσατε αναπάντητο, δεν ξέρω αν διέλαφθη η προσοχή σας ή αν δεν το εξέφρασα εγώ καλά ή το κάνατε λιγάκι αβαβάνα που λέει και ο κόσμος. Δεν θυμάμαι ποιο λέει, μήπως να το απαντήσω. 15% πάνω τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Κουβέντα, μιλιά, άχνα από τη Συγκρού. Γιατί? Δεν είσαστε εναντίον
όλων αυτών των επιβαρύνσεων, των χαρατσιών, των φορολογικών πρόσθετων, γιατί δεν αντέχει, όπως έχει πει ο αρχηγός σας και οι υπόλοιποι, άλλο ο κόσμος. Οι επιχειρήσεις που βάζουν τα λουκέτα, άμα τους ανεβάζεις και το ρεύμα, εκεί που δεν σταυρώνουν πελάτη, πώς θα βγουν? Είναι σκληρή ερώτηση. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ δεν είμαι υπέρ των μονοπωλίων και αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα μονοπόλιο. Και αυτό που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και όταν μιλάμε για διαστατικές αλλαγές είναι και η απελευθέρωση ενέργειας. Γιατί παραδείγματος χάρη είδατε όταν απελευθερώθηκε η αγορά, παράδειγμα, της κινητής τηλεφωνίας, τα πρώτα κινητά που είχαν αγοράσει όσοι είχαν αγοράσει στις αρχές δεκαετίας του 90, κάθε δευτερόλεπτο ήταν πανάκριβο και σήμερα το κόστος είναι αρκετά πιο χαμηλό. Στην ενέργεια δεν έχουμε δει απελευθέρωση. Δηλαδή η ΔΕΗ κινείται μόνη της. Η ΔΕΗ βέβαια και αυτή έχει μείνει πίσω σε επενδύσεις, δεν έχει σύγχρονες μονάδες με χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Άρα είναι σημαντικό θέμα να απελευθερωθεί η αγορά ενέργειας. Τώρα βραχυπρόθεσμα με ρωτάτε για μια απόφαση μιας εταιρείας. Δεν διαφωνώ, χωρίς να θέλω να σχολιάσω. Σας ρωτώ, γιατί είσαστε συμμέτοχοι σε αυτή την κυβερνητική προσπάθεια? Ναι, θέλω να απαντήσω το εξής. Και σας ρωτώ αυτό που με ρωτούν. Ναι, τι λες εσύ, Κωστή, γιατί η Νέα Δημοκρατία που είναι εναντίον στο να παίρνονται και άλλα μέτρα σε βάρος του λαού, τώρα δεν μιλάει για τις αυξήσεις στο ρεύμα? Οι συνολικές επιβαρύνσεις των οικοκυριών είναι πολλαπλάσιες του όριου αντοχής. Και αυτή είναι μια ξεκάθαρη απόφαση. Εμείς έχουμε μιλήσει, παραδείγματος χάρη, την ανάγκη πλέον να καταργηθεί το καράτσι της ΔΕΗ. Το οποίο επιβαρύνει τους πάντες με μεγάλα. Δηλαδή θα το καταργήσετε αν αύριο η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, κύριε Μηταράκη? Βεβαίως, αυτό το έχουμε πει. Την επομένη θα το καταργήσετε, λέει. Άμεσα, ναι. Άμεσα. Και τι θα πείτε στην Τρόικα? Θα σου πει κάτω τα χέρια, μην το πειράξει αυτό, έφαγα. Σου κόβω τη δόση. Δεν λειτουργεί έτσι η Ευρώπη. Μας έχουν περάσει την ιδέα ότι λειτουργεί έτσι η Ευρώπη. Η Ευρώπη λειτουργεί με στόχους. Πώς λειτουργεί η Ευρώπη, δηλαδή? Έρχεται και μοιράζει καραμέλες. Θέσω μια άλλη διάσταση. Όταν ακούτε τώρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία αντιμετωπίζουν ίδια προβλήματα με την Ελλάδα, ανέκαθεν είπα ότι η κρίση που μαστίζει την Ελλάδα δεν είναι μοναδική. Να σας πω πώς λειτουργεί η Ευρώπη, όπως αποτυπώνεται σήμερα στη Σαββατιάτικη εφημερίδα του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου, τη Real News. Μπαρόσο, έχετε 10 μέρες για το κούρεμα. Και Μάγερ, ο επικεφαλής, όπως ξέρετε, των οικονομολόγων της Deutsche Bank, χρειάζεται δουλειά για να μείνετε στο ευρώ. Έτσι λειτουργεί η Ευρώπη. Αυτό μας λέει. Το θέμα του PSI, μας χαϊδεύει. Το θέμα του PSI πρέπει να μην καθυστερήσει. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί όσο το διεθνές περιβάλλον και το ευρωπαϊκό περιβάλλον παραμένει ρευστό, είναι κίνδυνος για την Ελλάδα να έχουμε ανοιχτά μέτωπα. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι είναι αναπόφευκτο, πρέπει να ολοκληρωθεί και να γίνει. Γενικά, ένα πράγμα που λείπει στην Ελλάδα είναι η ικανότητα να γίνονται πράγματα. Εδώ βλέπουμε σήμερα ότι ακόμα ο νόμος που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση για το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής της βενζίνης, 2,5 χρόνια δεν εφαρμόστηκε. Δηλαδή, ακόμα και για τα φορτηγά, πήγαμε και είδαμε τον κύριο Βορύδη προχτές. Υπάρχουν σημεία στο νομοσχέδιο, το οποίο είχε ψηφίσει επί της αρχής η Νέα Δημοκρατία για τα φορτηγά, τότε, πριν, αν θυμάμαι, τον Ιούλιο του 10, αν δεν κάνω λάθος, τον Αύγουστο του 10, το οποίο ακόμα δεν είχαν εφαρμοστεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που περνάνε σε αυτή τη χώρα και δεν εφαρμόζονται. Και αυτό είναι τραγικό. Μάλιστα. Κύριε Μηταράκη, να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.